Αγαπητοί Χριστού αδελφοί, χαίρετε εν κύριο πάντοτε. Ζούμε 2.000 χρόνια μετά τον ερχομό του Χριστού και πάρα πολλούς αιώνες μετά την δημιουργία του κόσμου. Όπως διαβάσετε και στον τίτλο, το βίντεο αυτό ασχολείται με τον Μεγάλο Πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται από τα χρόνια όπου ο κόσμος αυτός δημιουργήθηκε από τον Θεό. Εμείς οι άνθρωποι ασχολούμαστε συνεχώς με πολέμους και πολλές φορές ψάχνουμε ώστε να βρισκόμαστε σε μια πολεμική κατάσταση ακόμη και μέσα στη ζωή μας, με τους συνανθρώπους μας, με τους φίλους μας, τους γείτονές μας, τους συναδέλφους μας. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα η τσακομή μας και η διαξυφισμή μας είτε σε προσωπικό είτε σε διακρατικό επίπεδο της μη κατανόησης του μεγάλου πνευματικού πολέμου όπου το ανθρώπινο γένος θα έπρεπε να απαντάει ατομικά αλλά και σύσσωμα κατά των λογισμών και κατά του ίδιου του διαβόλου. Γιατί όμως γίνονται αυτοί οι πόλεμοι, γιατί ο άνθρωπος ψάχνεται καθημερινός ώστε να βρίσκεται σε μία προσωπική εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό γίνεται διότι ο διάβολος κατά αυτόν τον τρόπο μέσα από τον πόλεμο των λογισμών που δεν μπορούμε να τον αντιληφθούμε μας βάζει να έχουμε μία εμπόλεμη κατάσταση ώστε να μην μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του, να μην μπορούμε να αντιληφθούμε την ύπαρξή του, να μην μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο πραγματικός αίτιος της όλης κατάστασης της οποίας περνάμε εμείς οι άνθρωποι σήμερα. Εάν ο άνθρωπος αντιλαμβάνονταν τον πνευματικό πόλεμο που του έχει κηρύξει ο διάβολος μέσω των λογισμών, τότε θα τον είχε αντιμετωπίσει και δεν θα ήταν σε αυτή την κατάσταση την οποία ζει σήμερα και όλοι θα θέλαμε να την αποφύγουμε. Κανένας δεν θέλει να οδηγείται σε πολεμικές συγκρούσεις, Κανεί δεν θέλει να είναι στεναχωρημένος μέσα από του με του ανθρώπους του, κανεί δεν θέλει να στεναχωριέται όταν πληγώνει αλλά και πληγώνεται. Ο διάβολος δεν αποκαλύπτεται. Ο διάβολο προσπαθεί να είναι κρυμμένο, διότι το μεγαλύτερο κομμάτι στο να έναν πόλεμο είναι να γνωρίσει τον εχθρό είναι να γνωρίσεις και να αναγνωρίσεις το ποιον έχεις απέναντί σου. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος, πολύ πιστεύουν ότι δεν υπάρχει. Δεν τον αποδέχονται και δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι αυτός ο πόλεμος όπου διεξάγει ο διάβολος κατά του ανθρώπινου γένους είναι η αιτία που δημιουργούνται όλες οι υπόλοιπες άσχημες καταστάσεις της ζωής μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε μέσα από τη δασκαλία του Χριστού και μέσα από τη δασκαλία των Πατέρων σε ατομικό επίπεδο και έπειτα σε συλλογικό να κάνουμε αυτόν τον πόλεμο να είναι νικηφόρος για τον κάθε έναν από εμάς. Θα προσπαθήσουμε να αναπτυχθούμε πνευματικά παίρνοντας ως παράδειγμα το Χριστό και τους Αγίους οι οποίοι μπόρεσαν, κατάφεραν να νικήσουν σε αυτόν τον πνευματικό πόλεμο, να βγουν νικητές και να οδηγηθούν μέσα στην αγκαλιά του Χριστού, να οδηγηθούν στον Παράδεισο. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο έχει πάρει διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και είναι ένα θέμα το οποίο παίρνει διαστάσεις και είναι Καθαρά λογισμικό είναι το θέμα των προφητείων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας έγραψαν κάποιες προφητείες. Οι προφητείες αυτές έχουν γραφτεί για να πούν στον άνθρωπο τι θα συμβεί αργότερα. Δεν έχουν γραφτεί για να πραγματοποιηθούν τώρα, σήμερα, αύριο, αλλά έχουν γραφτεί ώστε να αποφεύγονται. Μπορούν να αποφευκθούν. Όταν ο άνθρωπος έχει στη ζωή του ταπείνωση, έχει μετάνοια, όταν ο άνθρωπος κοινωνάει, προσεύχεται, αγαπάει τον πλησίον του και γενικά κάνει πράξη όλη αυτήν την διδασκαλία την οποία μας προφέρει η Μητέρα Εκκλησία μας. Ο πόλεμος, ο πνευματικός, είναι λυσαλαίος. Είναι κρυφός, είναι υποχθόνιος, είναι ένας πόλεμος ο οποίος μα οδηγεί στην καταστροφή. Η ενασχόλησή μα με τι προφητείες είναι μία ενασχόληση όπου μας μειώνει τον χρόνο να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε πνευματικά. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν για πνευματικά και το μόνο πνευματικό το οποίο μπορούν να εξιστορίσουν είναι οι προφητείες. Έτσι χάνουμε το δάσος και βλέπουμε μόνο το δέντρο. Και πραγματικά το δάσος είναι υπέροχο. Βλέποντας μόνο το δέντρο χάνουμε όλη την ομορφιά την οποία μας προσφέρει ο Κύριος μέσα από τη διδασκαλία Του. Ξεκινάμε την πνευματική ε, πορεία μας προς τον Χριστό μέσα από τη διδασκαλία Του. Διαβάζουμε για τον Χριστό, μελετάμε για τον Χριστό, μελετάμε για τους Αγίους, τους μιμούμαστε, ακολουθούμε το παράδειγμά τους, ώστε να μπορέσουμε, ίσως και εμείς κάποια στιγμή στο μέλλον, να πούμε κάποια προφητεία. Ίσως και εμείς μπορέσουμε στο μέλλον να βρεθούμε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού και να οδηγηθούμε στον Παράδεισο. Η ενασχόληση λοιπόν με τις προφητείες είναι καθαρά λογισμικό. Βλέπουμε πολλές φορές μέσα στο YouTube όπου ανεβαίνουν πάρα πολλά βίντεο σε υπερβολικό βαθμό με διαφορετικές εικόνες, με διαφορετικό ήχο, ε, πολύ ωραία στημένα βίντεο τα οποία αφορούν τις προφητείες και το τελευταίο διάστημα και το θέμα του κορονοϊού. Και οι προφητείες αλλά και το θέμα του κορονοϊού είναι δύο θέματα τα οποία έχουν πάρει όλη αυτή την μεγάλη διάσταση διότι ο άνθρωπος δεν έχει την πνευματική ανάπτυξη την οποία θα έπρεπε να έχει. Δεν έχει την πνευματική ανάπτυξη η οποία θα του ανοίξει τον οφθαλμό της καρδίας, τον οφθαλμό του νου, τον οφθαλμό της ψυχής, όπου ο άνθρωπος θα μπορέσει να δει καθαρά, θα μπορέσει να δει την ουσία των πραγμάτων και όχι απλά και μόνο τα πράγματα. Έτσι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας μπόρεσαν να δούνε την ουσία των πραγμάτων μέσα από την πνευματική τους ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να μιλούμαστε. Δεν έχει καμία αξία το να τριγυρίζουμε με στον κόσμο και να λέμε συνεχώ το τι είπε ο πατέρα Παΐσιος όσον αφορά το θέμα των προφητιών. Ο πατέρα Παΐσιος μίλησε και για τα, ζευγάρια, για τη συζυγία, μίλησε και για την ταπείνωση, και για την εξομολόγηση, και για τη θεία κοινωνία. Ένα μικρό κομμάτι τη δασκαλία του ήταν και το θέμα τη προφητεία. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να αποφύγουμε την προφητολαγνία και να έχουμε μία λαγνία προς τον Παράδεισο, μία λαγνία προς τον Χριστό, μία λαγνία προς την πνευματική ανάπτυξη, την οποία θα έχουμε στη ζωή μας και θα μας οδηγήσει να προγευτούμε τον Παράδεισο από αυτό τον κόσμο. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι και να χαίρεστε πάνω από τον Κύριο.